Σήμερα στην κουζίνα του Κοτσόπουλου μαζί μου ο Γιάννης Παρίκος. Γεια σου, Ανδρέα. Μας έρχεσαι από το Olive Magazine, αλλά βέβαια αυτό νομίζω είναι το χόμπι σου. Δίνεις συνταγές εκεί. Η βασική σου σχολεία είναι. Είναι το βάρουλκο, είμαι σεφ στο βάρουλκο. Τι θα φτιάξουμε σήμερα. Θα φτιάξουμε καλαμαράκια, τα οποία θα τα γεμίσουμε με ρύζι, με σταφίδες και κουκουνάρι. Εγώ είμαι από τη Σάμον, δεν ξέρω αν σα το έχω πει. Χρησιμοποιούμε και εμείς στα καλαμάρια. Είναι ακριβώς σχεδόν μάλλον η ίδια συνταγή, με τη μόνη διαφορά βάζουμε πάρα πολύ μπαχάρι. Είναι μια συνταγή κοντά στα γεμιστά, συνήθως τα πολίτικα, που έχουν μέσα κουκουνάρι και σταφίδα. Και θα την κάνουμε βέβαια σε παγωγική εστία, σε μια μαντεμένια γάστρα. Γιατί προτιμάς το μαντέμι? Το φαγητό σιγομαγειρεύεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία, οπότε εξοικονομώ χρόνο και ενέργεια. Και θεωρώ ότι γίνεται πολύ πιο νόστιμο το φαγητό, βάζοντας και το καπάκι από πάνω. Αυτό σιγομαγειρεύεται μέσα, έρχεται και μελώνει και με γίνεται. Με τους ατμούς. Πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση μας. Ωραία. Κρεμμύδι ξέρω, μπόλικο φαντάζομαι. Ναι, ναι. Φαγητό χωρίς κρεμμύδι. Δεν γίνεται. Είναι αυτό ρε παιδί μου της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας. Που πάντα ξεκινάς ελαιόλαδο, σκόρδο, κρεμμύδι. Κρεμμύδι. Απλά θα το σουτάρουμε σε χαμηλή θερμοκρασία. Για να βγάλει όλη τη γλύκα το κρεμμυδάκι. Για να μελώσει. Για να μελώσει ακριβώς. Θα βάλουμε το σκόρδο μας. Το βάζεις σε μεγάλα κομμάτια. Αυτό το αφαιρείς μετά ή λιώνει. Θα το αφαιρέσουμε. Α, θα το αφαιρέσουμε. Και θα προσθέσουμε και τη δάφνη μας. Τώρα που μέλωσε το κρεμμυδάκι μας, θα προσθέσουμε το ρύζι. Τι ρύζι βάζεις? Blue bonnet. Για να είναι λίγο σπιδωτό. Έχω φέρει μαζί μου ζωμό από γαρίδες. Θα δώσει μια έξτρα γεύση. Θα προσθέσουμε την ντομάτα μας. Θα βάλουμε τις σταφίδες μας. Σε πολλούς δεν αρέσει η σταφίδα γενικά μέσα στο φαγητό, αλλά θεωρώ ότι κάνει αυτό το κοντράστ, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Δίνει αυτή τη γλύκα. Ακριβώς. Και το κουκουνάρι. Και το κουκουνάρι. Και το αφήνουμε να μαγειρευτεί για 4-5 λεπτάκια. Δεν θα τα φουλάρουμε τα καλαμάρια μας, θα τα γεμίσουμε κατά 2 τρίτα περίπου. Οπότε για να μην μας βγει έξω η γέμιση. Ξέρεις τι μας λείπει τώρα? Ένα καραφάκι ούζο. Γεμίσαμε το πρώτο. Πάμε να γεμίσουμε και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε να προθερμάνουμε τη γάστρα. Να πούμε εδώ ότι θα χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία bridge, που σημαίνει ότι μπορούμε σε όλη αυτή την πλευρά της υπαγωγικής εστίας να μαγειρεύει αυτόνομα ακριβώς για το σκεύος που χρειαζόμαστε. Γύρω στα 20 λεπτά. Το πολύ. Μέχρι εκεί, ναι. Τι ωραίο φαγητό, τι ωραία ιδέα, οικονομικό. Τρώνε 4 άτομα και παραπάνω. Και τα έχουμε ξεχάσει αυτά τα φαγητά. Θα βάλω το καπάκι από πάνω τώρα για να μαγειρευτεί με τον ατμό της. Με τρελαίνει αυτός ο συνδυασμός με τη σταφίδα, που κουκουνάρι, ρε Γιάννη, και το διόδυμα. Η γλύκα αυτή είναι τρομερή. Αυτή η γλύκα είναι τρομερή. Γενικά είσαι ένας εξαιρετικός μάγειρας και επαγγελματίας πρώτα απ' όλα και καλός άνθρωπος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Ανδρέα. Μοιραστήκαμε μαζί αυτή τη μέρα, αυτή την ωραία συνταγή. Θα τη μαγειρέψω κι εγώ σύντομα στο σπίτι. Να είσαι καλά μέχρι να τα ξαναπούμε. Και εσύ, να είσαι καλά.